Ακριβώς. Υπιότερης μορφής, βέβαια, από ό,τι μας λένε οι συνδικαλιστές. Οι εργαζόμενοι λοιπόν στις αστικές κοινωνίες για αύριο έχουν προγραμματίσει μηχανοκίνητη πορεία από το κέντρο της Αθήνας, από την πλατεία Κοντζιά, προς το Υπουργείο Υποδομών. Επίσης, στις 29 του μήνα, την Τετάρτη, όλα τα μέσα θα κυκλοφορήσουν από τις 8 το πρωί ως 10 το βράδυ, δηλαδή στάσεις εργασίας στην αρχή της βάρδιας και στην λήξη της. Εισήγηση υπάρχει για τις 3 του μήνα, 3 Γενάρη, όλα τα μέσα θα κυκλοφορήσουν από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, όπως και στις 5 του μήνα, στάσεις εργασίας σε όλα τα μέσα από 12 το μεσημέρι έως 4 το απόγευμα. Θα πρέπει πάντως να πούμε, θα υπάρξει μια γενική συνέλευση την Τρίτη, εκεί όπου θα δούμε πώς ακριβώς θα εξελιχθεί αυτό το απεργιακό μπαράζ, οι κινητοποιήσεις. Επίσης, κάτι που ενδιαφέρει το επιβατικό κοινό που σκοπεύει να ταξιδέψει αεροπορικός αυτές τις ημέρες. Ξέρουμε ότι έχει κηρυχθεί παράνομη και καταχρηστική η απεργιακή κινητοποίηση που είχαν εξαγγείλει οι εργαζόμενοι στην ΟΣΥΠΑ. Μένουν παρά αυτή την απόφαση του δικαστηρίου στις κινητοποιήσεις τους. Δεν αποκλείεται από ό,τι μας είπαν. Μιλούσαμε πριν από λίγο να δούμε κάποια κατάληψη περιφερειακού αεροδρομίου ή κάποια κατάληψη κτηρίου. Σημαντικό όμως ρόλο ίσως παίξει ένα αυριανό ραντεβού εφόσον γίνει. Ήδη έχουν ζητήσει να δουν τον κύριο Ρέπα για να λάβουν κάποιες δεσμεύσεις. Όπως και να έχει, περιμένουμε να δούμε τις εξέλιξεις. Να σε ευχαριστήσουμε τώρα.